Να εκτελέσει τώρα Μπάκα για την ομάδα τη Καλυθέα. Μπάκα εκτελεί φαλτσαριστά μέσα στην περιοχή. Μπάλα στο ριζόντιο δοκάρι και βγαίνει κόρνερ γιατί ακούμπησε την μπάλα λίγο Θεοδωρόπουλο. Πήρε την μπάλα Καραδήμο όμω. Καραδήμο μέσα στην περιοχή. Πάντα Καραδήμο. Καραδήμο θα προσπαθήσει να βγάλει τη σέντρα από την άλλη πλευρά που είναι ο Νικολαίδη. Δεν μπορεί όμω. Παρεβαίνει εκεί πολύ έξυπνο Ακαβέλη. Διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Καμπουρόπουλο εκτελεί πλασαριστά. Έγινε το σουτ και είναι το 1-0. Είναι το 1-0 για την ομάδα του Ποσειδώνα με τον γκολ που πέτυχε ο Λάμπρου. Πολύ έξυπνα εκτελεσμένο το φάουλ από τον Καμπουρόπουλο. Βγήκε εκεί ο Λάμπρου, πλάσαρε την μπάλα στα δίχτυα του Καραβά. Μπάκα κατευθείαν στα πόδια του Χέλμη. Βαθιά παλιά του Χέλμη για τον Λάμπρου. Το σκόρερ Λάμπρου πάντα. Έχει βγει ο Καραβά Λάμπρου για τον Ποντίκη. Ποντίκη προσπαθεί να πλασάρει από μακριά. Η μπάλα καταλήγει out. Μπότζο. Γέμισμα μέσα στην περιοχή ο Καραδήμο. Καραδήμο και Νικολαίδη προλαβαίνει τελευταία στιγμή ο Φανουράκη σε κόρνερ. Μπάκα στο κόρνερ και στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα τη Καλυθέα για να ισοφαρίσει. Μπάκασμα για το φάλτσο μέσα στην περιοχή, κεφαλιά από τον Κοβερίνο και μπάλα είναι out. Μπότζος τελικά θα είναι ο εκτελεστής, Μπότζος με δύναμη κατευθείαν χάνει την μπάλα ο Θεοδωρόπουλος και από πολύ κοντά η μεγαλύτερη φάση του αγώνα ήταν ο Ταξιάρχου που ξανά έστειλε την μπάλα πάνω στο σώμα του Θεοδωρόπουλου και χάνεται η μεγάλη ευκαιρία για την Καλυθέα στο 33ο λεπτό να ισοφαρεί στο παιχνίδι. Μπότζος, Μπότζος έχει στην περιοχή το σουτ, δεν περνάει η μπάλα. Νέο σουτ από τον Βαρθιμιάδη, μπάλα είναι out. Έχει μπροστά τον Κοβερίνο, Βαλαβανόπουλος πάντα. Περνάει από τον Κοβερίνο Βαλαβανόπουλος. Περνάει και από τον Μπότζο. Πάντα Βαλαβανόπουλος θα μπει μέσα στην περιοχή. Θα κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά από τον Λάμπρου και είναι το 0-2. Πάλι ο Λάμπρου σκοράρει για τον Ποσειδώνα Ηρακλείου και έτσι κάνει τη μεγάλη έκπληξη μέχρι στιγμής μέσα στο γήπεδο της Καλυθέας. Προηγείται ο Ποσειδώνας Ηρακλείου με 0-2 ύστερα από την πολύ όμορφη ενέργεια του Βαλαβανόπουλου που πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, μπήκε μέσα στην περιοχή, έβγαλε μια σέντρα ακριβίας για το κεφάλι του Λάμπρου και αυτός με πολύ εύκολο τρόπο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ανίμπορου να αντιδράσει Καραβά. Μελιγιαννίδης. Από την άλλη πλευρά που κινείται ο Γκοβερίνος. Γκοβερίνος στη σέντρα μέσα στην περιοχή, κεφαλιά από τον Ταξιάρχο και η μπάλα μόλις out. Είναι ο Καμπουρόπουλος, Καμπουρόπουλος θα κάνει το σουτ, η μπάλα είναι μόλις out. Έδωσε για τον Γκοβερίνο. Γκοβερίνο στη σέντρα μέσα στην περιοχή. Ταξιάρχου προσπαθεί για την κεφαλιά. Τελικά καταλήγει out η μπάλα. Γιαννίδη. Καινούργια σέντρα μέσα στην περιοχή. Ο Ταξιάρχου θα πάρει την κεφαλιά και η μπάλα μόλις out. Βάρσος πάντα θα κάνει τη σέντρα. Είναι ο Νικολαίδης έξω από την περιοχή για τον Δελγιανίδη. Δελγιανίδης περνάει, θα κάνει το σουτ και η μπάλα μόλις out. Γκοβερίνο θα κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Είναι μόνο του ο Νικολαίδης. Νικολαίδης ο σουτ. Εντυπωσιακή επέμβαση εκεί. Δελγιανίδη πάντα. Ελιγιανίδης προσπαθεί να βγάλει τον Μπούπο μέσα στην περιοχή. Είναι ο Βάρσο στο σουτ και το 2-1. Ένα πολύ όμορφο γκολ από τον Βάρσο, εντυπωσιακό σε εκτέλεση. Πήρε την μπάλα από τον Μπούπο, έκανε το γυριστό σουτ, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Ανίμπορου να τη δράσει Θεοδωρόπουλου. Εκ των τη ομάδα τη Καλυθέα Βάρσο για τον Μαρινάκη. Μαρινάκη σε στην περιοχή θα κάνει το σουτ. Κόβουν ξανά η κριτική. Είναι ο Μπάκα που θα κάνει καινούριο σουτ, εντυπωσιακή απόκρουση από τον Θεοδωρόπουλο σε κόρνερ. Και η δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Εδόσπρα που θα αποχωρήσει για καθυστέρηση. Λοιπόν, ο Εδόσπρα παίρνει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και θα αναγκαστεί η ομάδα του έτσι να παίξει με 10 παίχτες. Γκοβερίνος θα κάνει τη βαθιά παλιά. Η κεφαλιά από τον Καραδήμο βγαίνει έξω η μπάλα για τον Πούπο. Πούπος νέα σέντρα μέσα στην περιοχή. Η κεφαλιά αποκρούει. Εντυπωσιακή απόκρουση ακόμα για μια φορά από τον Θεοδωρόπουλο. Ήταν η κεφαλιά από τον Βάρσο πάνω όμως στον Θεοδωρόπουλο, που έπεσε και μπλόκαρε στη συνέχεια την μπάλα και πήρε και το φάουλ.